Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 68-80 σε ένα παιχνίδι που είχε μάλλον απρόσμενη εξέλιξη. Για 38 λεπτά οι δύο ομάδες συμβάδιζαν πεισματικά στο σκορ, αλλά στο τελευταίο δίλεπτο τα αλλεπάλληλα λάθη των παικτών του Ολυμπιακού από τη μια, η εμπειρία των φιλοξενουμένων από την άλλη, οδήγησαν στην τελική διαφορά των 12 πόντων. Ο Ντούσαν Ιβκοβιτς απέδωσε την νίκη της ομάδας του στο κοντρόλ και πειθαρχημένο μπάσκετ που έπαιξε. Θέλαμε να έχουμε η μπάλα περισσότερα λεπτά στα χέρια. Το πρώτο είναι. Όταν παίζεις το παιχνίδι εκτός έδρας, θέλεις να έχεις περισσότερη μπάλα στα χέρια του. Δηλαδή, ηρεμήσαμε το παιχνίδι. Το δεύτερο λόγο ήταν ο Πάσπας είναι ένας fighter παίχτες, οπωσδήποτε. Και ήθελε λίγο περισσότερες αλλαγές στην άμυνα σε λόγο, σαν είπαμε, μας λείπανε δύο πολύ σημαντικούς παίκτες. Όχι λίγο, πάρα πολύ σημαντικούς παίκτες. Και η ομάδα μπορεί και αυτό σε κατάσταση που είμαστε όλοι, όλες οι ομάδες, όλοι οι προπονητές, όλα σωματεία, όλοι οι παίκτες. Μπορεί αυτοί, πώς μας λείπανε αυτοί οι παίκτες, μας έδωσε κάτι περισσότερο συγκέντρωση το παιχνίδι. Πρέπει να ξέρετε και αυτά. Συντηρητικός από τη φύση του Ιουγκοσλάβος τεχνικός θυμήθηκε να πει καλά λόγια για έναν παίκτη της ομάδας του. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Με την πείρα του, με τις κινήσεις στην άμυνα και πριν από λίγο είχαμε κάποιες φωνές πώς πήραμε χτυπημένο παίκτη, ξέρω εγώ, εγώ πιστεύω ο Φιλίππου τα παίζει και χρόνια και καλά στο ΠΑΟΚ. Ο Νίκος Φιλίππου μπορεί να μην ήταν ο καλύτερος του ΠΑΟΚ, αλλά έγινε κεντρικό πρόσωπο του αγώνα λόγω της επανεμφάνισής του στα γήπεδα μετά από απουσία 18 μηνών λόγω τραυματισμού. Πιστεύω να χάρηκαν όλοι αυτοί που με βοήθησαν όλο αυτό το διάστημα. Και ήταν αρκετοί αυτοί και να ικανοποίησα για μερικούς ανθρώπους που δείξαν την εμπιστοσύνη τους το καλοκαίρι και με πήραν στην καινούργια ομάδα στον ΠΑΟΚ όπου σήμερα προσπάθησα με όλες τις δυνάμεις μου να τον βοηθήσω. Μίλησε για ψυχολογικό ντοπάρισμα και όταν ρωτήθηκε αν αυτό οφειλόταν στην παρουσία του Γιάννη Ιωαννίδη στον πάγκο του Ολυμπιακού, απάντησε μάλλον συμβιλικά. Ίσως και αυτό και άλλοι παλιοί φίλοι. Και λέω παλιοί γιατί πλέον τώρα δεν είμαστε φίλοι. Ο Γιάννης Ιωαννίδης παρουσιάστηκε ήρεμος στο τέλος του αγώνα και απέδωσε την ήττα του Ολυμπιακού στην απραξία των παικτών του το τελευταίο δίμηνο. Ο Θεός δεν μπορεί να παίξει μετά από δύο μήνες. Και εδώ τώρα φτάσαμε στο σημείο να μην μπορούμε να σέρουμε τα πόδια μας. Έτσι πώς θα παίξει μπάσκετ. Ξαφνικά ήρθαμε να παίξουμε μετά από δύο μήνες μπάσκετ. Δεν γίνεται αυτό. Χωρίς φιλικό, χωρίς τίποτα. Όταν φτάνεις στα δύο τελευταία λεπτά να είσαι μαζί στο σκορ και να μην κάνεις επίθεση, χάσαμε την μπάλα από δεξιά, χάσαμε την μπάλα από εκεί. Δηλαδή κάναμε 10 λάθη σε όλο το παιχνίδι, τα 3 λάθη, λάθος πάσα είναι στα τελευταία 2 λεπτά. Δεν κάναμε επίθεση. Η αποχή λοιπόν στο επίκεντρο και ο προπονητής του Ολυμπιακού είχε κάθε λόγο να κατακρίνει πολλούς, έστω και αν δεν τους κατονόμασε, ως υπεύθυνους της κρίσης. Να δούμε λοιπόν τώρα πού θα καταντήσει το μπάσκετ. Εδώ οδηγήθηκε το μπάσκετ. Τώρα ποιος το οδήγησε εδώ πέρα, δηλαδή να κάνουμε δεύτερη προετοιμασία. Και να όλες οι ομάδες θα ψάχνουν τώρα να βρουν το ρυθμό στα μέσα της περίοδου και να δούμε πότε θα βρούμε το ρυθμό. Από εκεί και πέρα αυτοί οι οποίοι φταίνε έχουν φέρει το μπάσκετ εδώ. Όταν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο φιλικό παιχνίδι είχε 8.000 κόσμο και σήμερα είχε 2-3 χιλιάδες, 4 πόσο είχε, ούτε ξέρω πόσο είχε, από εκεί και πέρα δείχνει που κατέβει στο μπάσκετ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παίκτες του ΠΑΟΚ κατέβηκαν στο χθεσινό αγώνα μόνο και μόνο γιατί ήταν δεδομένη η παρουσία της κανονικής ομάδας του Ολυμπιακού. Και αν η αποχή δεν λυθεί, θα επιστρέψουν στις τάξεις των απεργών από το ερχόμενο Σάββατο. Πάντως, την ίδια περίπου ώρα που οι παίκτες του ΠΑΟΚ αντιμετώπιζαν τον Ολυμπιακό, η Γενική Συνέλευση του ΨΑΚ τους χαρακτήριζε απεργοσπάστες και τους άφηνε ουσιαστικά εκτεθειμένους για την απόφασή τους να παίξουν στο συγκεκριμένο αγώνα χωρίς να έχει ενημερωθεί νωρίτερα ο σύνδεσμος.